10 συμπατριώτες μας δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς στη γέφυρα του Βολγοποτάμου. 6 στα Καστέλια. 28 σαν χθες το 44 μέσα στην Ιππάτη. 16 σε διάφορες άλλες περιοχές. Νεκροί στο Αλβανικό πόλεμο μέτωπο 7. Από την Πίνα 35. Από Νέρχες και Χειροβοβίδες αργότερα 5. Ιππάτη όμως επέζησε, τιμώντας την ιστορία της. Τα σχέδια τους όμως απέτυχαν, η Γερμανία εγγύθηκε, αλλά δεν πλήρωσε για τα εγκλήματά της. 73 χρόνια και οι νεκροί μας περιμένουν τη δικαίωσή τους. Η Γερμανία μετά την ήττα της ψέλησε ένα συγγνώμη, συγκάλυψε τους Ναζί, ελάχιστοι καταδικάστηκαν, δεν επέστρεψε ποτέ το κατοχικό δάνειο, το οποίο ακόμη και η ναζιστική Γερμανία είχε αναγνωρίσει και είχε αρχίσει την αποπληρωμή του, δεν πλήρωσε παρά ελάχιστες αποζημιώσεις, δεν υπέστρεψε τα μνημεία μας. Η σημερινή Γερμανία, ηγέτιδα δύναμη στην Ευρώπη, δεν θα πρέπει να ξεχνά, όσο και αν το θέλει, ότι ως κράτος αποτελεί συνέχεια της ναζιστικής Γερμανίας. Τα εγκλήματα της οποίας δεν παραγράφονται. Η ιστορική μνήμη παραμένει. Τα θύματα της θηριωδίας των Ναζί απαιτούν δικαίωση. Και μέχρι να έρθει, η Γερμανία θα παραμείνει υπόλογη. Υπόλογες όμως είναι και οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες τίποτα δεν έχουν πράξει μέχρι σήμερα επισήμως για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Ξεχνώντας ότι και με δική μας υπογραφή, η Γερμανία πλήρωσε τα όποια δάνεια και οφειλές με ρήτρα ανάπτυξης, κάτι που αρνείται σε εμάς σήμερα, αλλά και της χαρίστηκε μεγάλο ποσό από τα χρέη της. Θα τελειώσω με κάτι που είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC το 2017, ο γιος του κυβερνήτη της Πολωνίας, Hans Frank, ήταν κυβερνήτης από το 1939 μέχρι το 1944, και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λέει, μερικά πράγματα δεν αλλάζουν στη Γερμανία. Εάν η οικονομία της για κάποιο λόγο επιδεινωθεί, τότε η χώρα κινδυνεύει να επιστρέψει στον απολυταρχισμό. Μην μας εμπιστεύεστε τους Γερμανούς. Πρόσφατα, σε τελευταία δήλωσή της, η Γερμανίδα Καγκελάριος είπε, εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να πάρουμε τη μοίρα μας πραγματικά στα δικά μας χέρια. Είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Σε ποια χέρια είναι σήμερα η μοίρα της Ευρώπης? Τι εννοεί? Έχει σχέση με ένα γεωστρατηγικό δόγμα που ανέπτυξε στη Βαβαρία? Ποιος έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρώπη? Γιατί μιλάει η κυρία Μέρκελ? Αυτά που ζει σήμερα η Ελλάδα θυμίζουν άλλες εποχές. Πρέπει να βγούμε από το αδιέξοδο. Θα βγούμε όμως με δικούς μας αγώνες. Εθνικά ενωμένοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ας το σκεφτούν ιδιαίτερα οι πολιτικοί μας. Μήπως τελικά τους ξεπεράσει ο λαός. Οι νεκροί ηρωές μας, τους οποίους τιμούμε σήμερα, το απαιτούν. Εμείς μπορούμε. Είναι δική μας υπόθεση. Είναι εθνική υπόθεση. Το χρωστάμε τόσο στους προγόνους μας, όσο και στα παιδιά μας. Αιωνία η μνήμη των ηρωικών νεκρών μας. Ευχαριστώ.